Πρόβλημα με τις εργασίες στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης φαίνεται πως προέκυψε το τελευταίο διάστημα. Τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμα και για σταμάτημα των κύριων εργασιών στην ανάπλαση του έργου. Αιτία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφύτευση ή όχι των 7 συνολικών δέντρων που υπάρχουν σήμερα στην πλατεία, η οποία είναι άκρως απαραίτητη για να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες του εργολάβου. Στο Δήμο Κοζάνης φαίνεται πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, με την πρώτη να υποστηρίζει πως είναι δυνατή η μεταφύτευση των δέντρων μέχρι τουλάχιστον στα τέλη Δεκεμβρίου, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση τα δέντρα θα καταστραφούν λόγω των καιρικών συνθήκων. Έτσι, οι υποστηρικτές σε λόγω θέση σημειώνουν πως τα δέντρα θα πρέπει να κοπούν και στη θέση τους στη νέα πλατεία να τοποθετηθούν αντίστοιχα ή περισσότερα, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση ελοχεύει ο κίνδυνος ακόμα και για το μέλλον του έργου. Ωστόσο, υπάρχει και η δεύτερη και ιδιαίτερα ισχυρή άποψη εντός της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να τηρηθούν όσα είχε υποσχεθεί και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για τη μεταφύτευση των δέντρων, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει η κοπή τους. Μιλώντας στο Top Channel, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Δεσποτίδης τόνισε πως ναι, μεν υπάρχει μία συζήτηση για την εξέλιξη του έργου, πως στις επόμενες ημέρες θα ανοίξουν και άλλα μέτωπα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως σε καμία περίπτωση το έργο δεν θα συνεχιστεί κανονικά. Υπάρχει μια, όντως υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το πώς θα δρομολογήσουμε καλύτερα την εξέλιξη του έργου. Και αυτό γίνεται μεταξύ των υπηρεσιών και του εργολάβου. Έχουμε βρει λύση, οι εργασίες θα προχωρήσουν κανονικά, ανοίγει και άλλο μέτωπο την Δευτέρα μπροστά από τον Άγιο Νικόλαο, για να μπορέσουμε να έχουμε σε όλο το πεδίο ανάπτυξη του εργοταξίου. Έχει διευθετηθεί το ζήτημα, διευθετείται μάλλον το ζήτημα μεταξύ των υπηρεσιών. Θα έπρεπε να γίνονται συναντήσεις για να μην υπάρχει εμπλοκή σχετικά με το έργο. Σε αυτή την πορεία είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, δεν έχουμε προβλήματα με αυτό. Σύντομα θα δείτε την ανάπτυξη, σε πλήρη ανάπτυξη του εργοτάξη. Τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται κανονικά, σημείωσε ο κύριος Δεσποτίδης, ο οποίος παραδέχτηκε πως δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη λύση για τα δέντρα της πλατείας, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως όποια διαφωνία και να υπάρξει, οι εργασίες θα προχωρήσουν, καθώς υπάρχουν και οι προθεσμίες, οι οποίες είναι ασφυκτικές μάλιστα, για απορρόφηση ενός τεράστιου ποσού μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους. Τα δέντρα τελικώς θα βγουν και θα επανατοποθετηθούν ή θα γίνει κάτι άλλο? Αυτό είναι το κέντρο της συζήτησης. Να μην σας πω κάτι τώρα που δεν έχει ολοκληρωθεί και να μην όταν δεν έχω την πλήρη εικόνα από τις συζήτησεις. Το βασικό είναι ότι δεν σταματάνε οι εργασίες πάντως, έτσι. Καμία περίπτωση. Αυτό σας το λέω υπεύθυνα. Ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο που να διαφωνήσουμε με την